Όλη η απομάκρυση να μην ακουμπάς αυτό που δεν σου αρέσει και εσύ το ακουμπούσες. Θα ξεβράζει στην επιφάνεια όλων το νου. Τη δίθεν ευγένεια, τη δικαιολογία, τις αρνήσεις του δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Τι να έκανα. Θα κάνει εμετό όλη την ενέργεια που κατάπιες. Που δεν ήταν για εσένα, δεν είχε μου αρέσει. Αρχίζεις να παίρνεις απόσταση από το «δεν μου αρέσει», γιατί δεν μου αρέσει, απλά. Γιατί το «μου αρέσει» συμβαίνει και αυτό με πάει στο δρόμο μου. Δεν είναι ότι αρνείσαι ή κρίνεις κάποιον, απλά αρχίζεις να ακολουθείς το «μου αρέσει». Και έτσι απομακρύνεσαι από το «δεν μου αρέσει». Δεν έχει μάχη, δεν έχει ένταση, δεν έχει κρίση, δεν έχει αντίδραση. Έχει απόφαση και ευθύνη για το «μου αρέσει». Έτσι ανοίγεται μπροστά σου ένας δρόμος που δεν αφορά κανέναν άλλον παρά μόνο εσένα. Στο δρόμο σου υπήρχαν οι άλλοι, υπήρχαν και οι ενέργειες, υπήρχε και το «δεν μου αρέσει» γιατί εσύ αρνιώσουν το δρόμο σου και εσένα. Έκανες απλά χώρο. Ποιοςδήποτε άλλος έχει νου μπορεί να πάρει την απόφασή σου ως κρίση, ως απόρριψη. Απλά δεν μου αρέσει, γιατί έχω μου αρέσει. Έτσι το «μου αρέσει» δεν είναι μια απλή έκφραση. Είναι ένας δρόμος. Περπατάς πάνω σε αυτόν. Έχει εσένα. Και ό,τι μου αρέσει. Α, θα δείτε στη ζωή σας ότι ποτέ δεν εκφράστηκε ως δράση το «μου άρεσε». Δεν άκουσες ποτέ εσένα και δεν σε έκφρασες.
Για να μείνεις στην άρνηση αυτό που σου μύριζε, προτίμησες να αρνηθείς την όσφρηση. Για να μείνεις στην άρνηση αυτό το οποίο γευόσουνα, προτίμησες να μην γεύεσαι. Να μην χτυπάει η καρδιά σου που θα σου έδειχνε το μου αρέσει, προτίμησες να παγώσεις. Τώρα αυτό που είσαι καταπιεί πρέπει να το διαστρεβλώσεις. Να το φαντασιωθείς σαν κάτι άλλο για να παραμείνει εκεί που είναι. Χρειάζεται να το δικαιολογήσεις, να του φορέσεις. Ψεύτικα ρούχα. Να το ντύσεις όπως εσύ θέλεις, για να παραμείνει μέσα εκεί και να συνεχίσει το μου αρέσει να χάνεται. Μια στιγμή είναι, δεν το άκουσα στο μου αρέσει, πήρε θέση και μετά άρχισε αυτό να σου τρώει λίγο-λίγο. Τώρα. Φοβάμαι να αισθανθώ τον εσωτερικό θυμό. Γιατί θα κλονίσει όλη τη διαδρομή. Θα γίνουν αποκαλύψεις. Θα δεις αλήθειες. Θα μυρίζεις και θα γεύεσαι την άρνησή σου. Θα ανακατεύεται το στομάχι σου. Θα κάνεις εμετό ό,τι δεν σου αρέσει. Θα κρατάς απόσταση. Εσωτερικός σεισμός. Αλλάζουν τα δεδομένα σου. Έξω οι ενέργειες από τον ναό, ο θυμός του Κυρίου. Χρειάζεται να επιτρέψεις, να νιώσεις το θυμό σου. Ο νους θα σου βάλει μπροστά σου ένα άλλο πρόσωπο για να τον εκτονώσεις. Θα σου βάλει μπροστά κάποιον άλλον για να τον κρίνεις, να τον πολεμήσεις. Θα μείνεις εσένα. Αυτός ο εσωτερικός θυμός και σεισμός θα σου δείξει εσένα. Χρειάζεται να εκφραστώ πρώτα την άρνησή μου. Ακόμα και η κραυγή
είναι χρήσιμη. Έτσι μην μπερδεύεστε, μέσα από το νου δεν μπορείτε να βρείτε μου άρεση, είναι ενέργεια, είναι αίσθηση. Δεν έχει εξήγηση. Δεν έχει επιχείρημα. Δεν έχει γιατί και διότι. Μου συμβαίνει. Το μόνο που χρειάζεται είναι να επιτρέψω να εκφραστεί. Αυτό που συμβαίνει μέσα μου να συμβεί ως έκφραση. Έτσι η έκφραση που είχε περιοριστεί έως αφανιστεί, ως αλήθεια μου, στη θέση της μπαίνει η μίμηση. Η μίμηση δεν είναι έκφραση, είναι κοροϊδία. Μέσα στο «δε μου αρέσει» όταν εγώ το τιμάω, όταν είμαι η άρνησή μου, δεν είμαι καλά. Έτσι αν έχω δεχτεί εμένα και το δικό μου μου αρέσει και εκφράζομαι ως αλήθεια, τότε ό,τι και να κάνεις εσύ, ό,τι και να πεις, αυτό δεν μπορεί να με ακουμπήσει. Εσύ έχεις το δικό σου μου αρέσει, τη δικιά σου άρνηση.
Έχεις το δικαίωμα να εκφραστείς. Και εγώ να μείνω σε μένα. Αν έχω νου, θα συγκρίνω το δικό μου μου αρέσει με το δικό σου. Ακόμα δεν το έχω δεχτεί. Δεν με έχω δεχτεί. Αν θέλω να αλλάξεις, θα σε κρίνω. Θα σε σπρώχνω, θα σε πιέζω. Θα σου δίνω. Ακόμα αρνούμε εμένα και εσένα. Και αν τέλος δεν θέλω να εκφραστώ ως αλήθεια, αυτό που βγαίνει μέσα από εμένα, θα μπω στη δικαιολογία για να καταπιώ την έκφρασή μου. Έτσι, όταν θέλω να αλλάξω κάτι, μέσα από την αντίδραση χρειάζεται να θυμώσω με εσένα και αρνούμε το θυμό για εμένα. Ακόμα και την τελευταία στιγμή το πονηρό θέλει να σου πάρει το θυμό για να σε βάλει σε μάχη, να σε βάλει σε μία εκδίκηση. Τώρα θα δεις. Τώρα θα σου δείξω εγώ. Πάλι χάθηκες. Ο θυμός σε πήρε από τη θέση σου. Έτσι έχουν να περπατηθούν οι δύο όψεις έκφρασης. Να αισθανθώ, να νιώσω. Και να εκφράσω τις αρνήσεις μου. Μέσα εκεί είμαι μόνο εγώ. Εγώ και η άρνηση της έκφρασής μου. Ως αλήθεια μου, όσες φορές αυτό χρειαζότανε να συμβεί, και εγώ αρνήθηκα. Την ώρα που θα αποχωρίζεις σε ό,τι δεν σου αρέσει, η λύπηση θα είναι εκεί παρούσα. Θα σου λέει μην πάρεις απόσταση. Λυπήσουμε. Απλά δεν μου αρέσει. Και θέλω να πάω στο μου αρέσει.
Έτσι επιτρέψτε να έρθουν μπροστά σας οι στιγμές που καταπίνατε, αντί να εκφραστείτε, που σφίγγατε το στομάχι σας, τα άκρα σας, το λαιμό σας, για να μην μιλήσετε. Όταν αναβάλατε τις αποφάσεις για να μείνετε στο «δε μου αρέσει», όταν δίνατε χώρο σε οποιονδήποτε άλλον να σας παίρνει την ενέργεια ενώ αυτό δεν σας άρεσε. Έτσι θα πάτε σε απλά πράγματα. Μέσα στη ζωή σας. Να βρείτε την άρνηση της έκφρασης ως αλήθεια. Και αυτό θα σας οδηγεί στον εσωτερικό θυμό. Έτσι και η γη έχει εσωτερικό θυμό. Ό,τι της κάνω δεν της αρέσει. Ζει με το «δε μου αρέσει». Γιατί δεν είναι αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε. Μου έχεις βάλει μία κατασκευή και όχι μία δημιουργία. Μου έχεις πλακώσει με το ψέμα και όχι με την αλήθεια. Μου έχεις κατασκευάσει ένα ψεύτικο κόσμο που δεν μου αρέσει και δεν έχω βιώσει ποτέ τον αληθινό κόσμο που έχει μου αρέσει. Και η γη θυμώνει. Οπότε έφτασε η στιγμή να απελευθερωθεί αυτός ο θυμός. Αρχίζει να εκφράζεται. Όλα τα κατασκευάσματα να γκρεμίζονται. Να εκφραστεί η άρνηση. Που τόσους αιώνες κατάπινε. Άνθρωπος με φαντασίωση, γη με κατασκεύασμα.
Έτσι, σήμερα αφαιρείται και άλλο κομμάτι λύπησης, δικαιολογιών, ψευδεστήσεων, και το μου αρέσει να παίρνει περισσότερο χώρο. Μέσα από την απόφαση και την ευθύνη. Για να αρχίζει να εκφράζεται και η θετικότητα. Θα αφαιρώ το κατασκεύασμα και θα εκφράζω το φως και τη δημιουργία. Έτσι εγώ, Δαβίδ, ανοίγω την έκφραση. Ο άνθρωπος να εκφράζεται με απόφαση και ευθύνη, χωρίς υπερβολή, με αλήθεια. Και έτσι να ζει το μου αρέσει.